Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, μετά τα σύντομα διαφημιστικά μηνύματα, πάμε τώρα να συνδεθούμε με τα στούντιο του RTV στην Οικουμενίτσα και να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Μάστορα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίλη, καλησπέρα στους φίλους και διαδικτές που μας παρακολουθούν. Πάμε να ξεκινήσουμε από μία ερώτηση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ του νομού Θεσπρωτείας, του κυρίου Μάριου Κάτση, για την χερσαία ζώνη. Είναι η ερώτηση την οποία έκανε στη Βουλή ο βουλευτής και τις ευθύνες που επιρρύπτει στην κυβέρνηση. Και όχι μόνο την κυβέρνηση, όχι, και στις εδώ τοπικές αρχές. Γενικότερα στους χειρισμούς που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Αυτό το ζήτημα της χερσαίας ζώνης βρίσκεται στην επικαιρότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα εδώ στα Σπρωτεία, γιατί είναι καυτό, είναι καυτή πατάτα, έτσι, είναι πολύ σημαντικό, γιατί οι διαδικασίες προχωρούν πολύ γρήγορα. Το ΤΑΙΠΕΔ αυτή τη στιγμή αγρών αγοράζει όσον αφορά την παραχώρηση της χερσαίας ζώνης. Κοινώς ποιεί την ίσα ή κάνει τον Ινδιάνο όπως θέλει, πες το. Ο χρόνος μετά αντίστροφα και όλοι τρέχουν και δεν φτάνουν. Το έχουμε πει κατά επανάληψη. Χθες, για παράδειγμα, είχαμε την αντίδραση της λαϊκής εισπήρωσης της δημοτικής παράταξης του Δήμου Οικουμενίτσας. Τώρα, ο κ. Μάριος Κάτσης κάνει ερώτηση στη Βουλή προς τους αρμόδιους υπουργούς, στον κ. Πλαγιωτάκη και στον κ. Σταϊκούρα, υπενθυμίζοντας μάλιστα τον κ. Πλαγιωτάκη, και πολύ καλά κάνει, ότι τον Νοέμβριο του 20. Το πριν από 5 μήνες, έτσι. Ναι. Είχε αποβάλει ξανά ερώτηση για το θέμα αυτό ο κ. Κάτσης. Και ο κύριος Πλακατάκης τον είχε διαβεβαιώσει τότε ότι είναι θέμα πολύ λίγου χρόνου το θέμα να ρυθμιστεί. Από τον Νοέμβριο περάσανε πόσοι μήνες, 6? Ναι, 6 μήνες σχεδόν. Ναι. Λοιπόν, και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτε. Γι' αυτό και τρέχουν και κάνουν σπασμωδικές κινήσεις τώρα δήμαρχος, βουλευτής, κυβερνητικός και όλοι αυτοί και στον τόπο τα βιολιά. Τώρα, ο κύριο Κάτση ζητά από του υπουργού, τον κύριο Σταϊκούρα και τον κύριο Πλαγιωτάκη, να δώσει πολιτική λύση. Και πολύ καλά κάνει. Μάλιστα δε, λέγει ότι η κυβέρνηση, τη σημερινή κυβέρνηση της Δημοκρατίας, εμπέζει τον λαό της Ασπρωτίας και δεν αναφέρεται στη χερσαία ζώνη μόνο όσον αφορά το κομμάτι της Οικουμενίτσας. Το επεκτείνει σε όλα τα κομμάτια που είναι αυτή τη στιγμή ιδιοκτησίας του οργανισμού Λιμένα. Και περιμένουμε να περιέρθουν στους ανάλογους Δήμους, δηλαδή και το κομμάτι της Πλαταριάς και το κομμάτι των Σιβώτων για το Δήμο Οικουμενίτσας και το κομμάτι της Αγιάδας για το Δήμο Φιλιατών. Και λέει ότι η σημερινή κυβέρνηση εμπέζει για 2 ολόκληρα χρόνια. Και πολύ σωστά το επισημαίνει ο φίλος βουλευτής και του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μάριος Κάτσης, αλλά επειδή εδώ εμείς δεν είμαστε για να θυμίζουμε σε όσους έχουν ασθενή μνήμη και όσα ξεχνούν. Να του υπενθυμίσουμε ότι και η σημερινή του κυβέρνηση 5 ολόκληρα χρόνια ενέπαιζε με δύο υπουργούς, μάλιστα ο δεύτερος, ο μακροβιότερος, ο κύριος Κουρουμπλής, μας ενέπαιζε προκλητικά το θεσμοτικό λαό, διότι 3 φορές είχε έρθει εδώ, 3 φορές είχε ερωτηθεί από τον ομιλούντα, από την ταπεινότητά μου, για το θέμα της χερσαίας ζώνης και 3 φορές η χερσαία ζώνη θα παραχωρούνταν επί Κουρουμπλή. Άρα λοιπόν, αγαπητέ φίλε Μάριε, ναι, η Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα κυβέρνηση, σε αυτήν κάνουμε κριτική, αυτή ασκεί εξουσία, αυτή έχει την πολιτική ευθύνη, αυτή θα υποστεί τις συνέπειες, ο τοπικός κυβερνητικός βουλευτής και ο δήμαρχος βεβαίως έχουν μεγάλη ευθύνη, αλλά μην ξεχνάμε τα περασμένα, τα παλιά, έτσι. Γιατί δεν είναι απαραίτητο ότι να θυμόμαστε τα παλιά, γιατί δεν είναι απαραίτητο ότι όποιος θυμάται τα παλιά είναι παλιά άνθρωπος. Αυτά, πάμε στο επόμενο θέμα. Και μία διόρθωση από τον Νοέμβρη μέχρι τώρα είναι περισσότερο από 6 μήνες, όχι σχεδόν που είπα εγώ. Εντάξει, η μισή μονάδα δεν είπε του αυτή, θυμάστε. Λοιπόν, ναι, και εξαρτάται λίγο πότε είναι. Ναι. Πάμε τώρα στον κύριο Κάτση επίσης, Βαγγέλη μου, για μία ανάρτηση. Μόνο πολύ σήμερα ο φίλος μου ο Μάριος. Δεν πειράζει, είναι τα θέματα σημαντικά. Για μία δήλωση, ο οποίος έκανε ο βουλευτής Ηλίας, ο κύριος Κώστας Τζαβάρας, μετά την κατάργηση 2 τμήματων στην περιοχή της Ηλίας και είπε ότι εγώ δεν προτίθεμαι να είμαι ξανά βουλευτής. Το ίδιο λοιπόν ζήτησε να γίνει και στη δική σας την περιοχή, στην περιοχή της Θεσπρωτείας, για την κατάργηση του πρώην τμήματος ΤΕΗ, το οποίο θα γινότανε πανεπιστημιακό, θα άλλαζε στη συνέχεια, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτα. Καταρχήν, ο κύριος Τζαβάρας, να σε διόρθωσω, δεν είπε ότι δεν προτίθεμαι να είμαι βουλευτής.
Είπε ότι δεν προτίθεμαι να είμαι υποψήφιος, γιατί δεν το ξέρει. Ναι, ναι, υποψήφιος. Σωστό. Να πούμε ότι είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, καταρχάς. Ναι. Όχι, είναι σημαντικό, γιατί κάποιοι μπορεί να μην το ξέρουν. Που σημαίνει ότι βουλευτής κυβερνητικός εγκαλεί το κόμμα του. Έτσι δεν είναι. Ναι. Το κόμμα του εγκαλεί, αυτό κυβερνά. Και την αρμόδια υπουργό παιδείας. Και όταν μάλιστα και η έκφραση του είναι σκληρή, όταν λέει ότι εγώ δεν προτίθεται να συμμετέχω σε κωμωδία, δεν ξέρω τι εννοεί ο ποιητής. Προφανώς εκεί τα μέσα ενημέρωση θα το ρωτήσουν. Αν τον είχαμε εδώ, θα το ρωτούσαμε κι εμείς. Αλλά είναι βαριά η έκφραση. Τι σημαίνει δηλαδή ότι η κυβέρνηση είναι ένα θίασος που ανεβάζει κωμικό έργο, που βγάζει γέλιο. Εσύ πώς το ερμηνεύεις, πώς το εκλαμβάνεις? Όχι, αλλά. Ναι, δεν ξέρω. Τώρα, τελευταία με τις συγχωνεύσεις, ξέρεις, κάποιων τμήματων έχουν ακουστεί. Τι εννοεί, δεν μπορεί να συμμετέχω στην κωμωδία. Θεωρεί ότι όλη η διαδικασία είναι για γέλια? Όχι. Άρα η κωμωδία γέλιο δεν βγάζει? Ναι. Εννοώ, θεωρεί ο κ. Τζαβάρας. Ναι. Εγώ αναρωτιέμαι τώρα. Δεν λέω ότι. Θεωρώ ότι όλο αυτό γίνεται με ειρωνικό τρόπο. Μάλιστα. Προφανώς λοιπόν θεωρεί ότι όλο αυτό το οποίο γίνεται με τις συγχωνεύσεις, όπως σωστά είπες, και καταργήσεις τιμάτων κτλ., είναι κωμωδία. Ναι ή όχι? Αφού λέει δεν προτίθεται να συμμετέχω στην κωμωδία. Τώρα μιλάνε για αλλαγή εκπαιδευτικού χάρτη και μιλούσαν για το θεωρεί όλο αυτό κωμωδία. Ναι. Το θεωρεί όλο αυτό κωμωδία, ναι ή όχι? Εγώ πώς. Σύμφωνα με τα δικά του λεγόμενα. Πού να ξέρω τι θέλει να πει ο ποιητής. Πάντως το βέβαιο είναι ότι καταγγέλνει την κυβέρνηση γιατί καταργεί δύο τμήματα. Τα οποία κατά τη γνώμη του δεν έπρεπε να καταργηθούν στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Ηλία, εκεί όπου πολιτεύεται και εκλέγεται κατ' επανάληψη βουλευτής από τους Ηλίους ο πολύ αξιόλογος Κώστα Τζαβάρας. Αξιόλογος γιατί έχει τη λεβεντιά να πει ότι όχι κύριε, δεν θα είμαι υποψήφιος, δεν θα είμαι φερέφωνο κανενός, δεν θα είμαι αχυράνθρωπος κανενός πρωθυπουργού, οποιοδήποτε κομματικού σωλήνα κτλ. Την αξιοπρέπειά μου και τα κοιτάω τους συμπολίτες μου στα μάτια. Πρόσεξε. Σε μια περιοχή που έχει και άλλα πανεπιστημιακά τμήματα, δηλαδή η Ηλία, με την κατάργηση του αυτών των δύο τμήματων, δεν μένει χωρίς πανεπιστημιακό τμήμα. Έτσι δεν είναι? Έχει τμήμα. Και ο Μάριος ο Κάτσης τώρα κάνει μια ανάρτηση και καλά κάνει. Και λέει, στην Ηλία που υπάρχουν τμήματα, που υπάρχει τμήμα που εξακολουθεί να, δηλαδή που θα έχει πανεπιστημιακό τμήμα, η κατάργηση δύο τμήματων οδηγεί τον κυβερνητικό βουλευτή στο να δηλώνει ότι δεν θα είμαι υποψήφιος και δεν θα συμμετέχω σε αυτή την κωμωδία. Με ό,τι εννοεί υπενήσεται. Και αναρωτιέται, στη Θεσπρωτεία ο τοπικός κυβερνητικός βουλευτής τι κάνει, δεν τον καλεί να παραιτηθεί. Αναρωτιέται τι κάνει, δεν είναι απαραίτητο να παραιτηθεί. Μπορεί να πάει να χτυπήσει γροθιά το τραπέζι, μπορεί να γυρίσει τραπέζι στον υπουργό, μπορεί να κάνει μια καταγγελία, μια δήλωση κατά της υπουργού, κάτι να κάνει. Δεν ακούγεται, τίχ. Έχει ακούσει πουθενά τον κυβερνητικό βουλευτή, τον κύριο Γιώργια, κατά το τελευταίο διάστημα να μιλάει για ΤΕΗ? Πουθενά. Και λέει ο κύριος Κάτσης ότι αυτό το τμήμα το οποίο η κυβέρνησή μας θα υλοποιούσε. Λοιπόν, αγαπητέ Μάριε, έχεις δίκιο κατά το 1/3. Να κάνουμε λοιπόν κλάσματα. Γιατί πράγματι η κυβέρνησή σου είχε προτείνει να λειτουργήσει τμήμα διερμηνίας και μετάφρασης, αλλά από το 2023, που σημαίνει ότι εσείς ήταν μετά τις εκλογές, που σημαίνει ότι δεν ξέρατε το εκλογικό αποτέλεσμα αν θα είναι θετικό για εσάς ή αρνητικό, που σημαίνει ότι ήταν στον αέρα, ήταν μετέωρο το τμήμα αυτό. Άρα, ευθύνη έχει και η δική σου κυβέρνηση, διότι θα μπορούσε κάλλιστα σε χρόνο ντε-τε να ολοκληρώσει τη διαδικασία και να λειτουργήσει το τμήμα αυτό και σήμερα η Θεσπρωτεία να έχει πανεπιστημιακό τμήμα. Αν το τμήμα αυτό. Γιατί θα μπορούσε να μου πει, μου το έχει πει και σε συνέντευξη, στο Μάριο απευθύνομαι τώρα, προσωπικό, σε πρώτο πρόσωπο. Ότι ναι, αλλά το τμήμα αυτό για να λειτουργήσει χρειαζόταν προϋποθέσεις, υποδομές κτλ. Ωραία. Πάρτε ένα άλλο τμήμα, όπως είχε προτείνει και ο Πιτούλης, ο Περιφερειάρχης, έτοιμο από τα Γιάννενα που έχει 17-20.000 φοιτητές, το λογοθεραπείας για παράδειγμα. Και φέρτε όπως είναι στην Οικουμενίτσα, αν υπήρχε η πολιτική βούληση. Αλλά και με εσάς, αγαπητέ Μάριε, με τον κύριο Γαβρόγλου, θυμόμαστε τη δυστοκία που υπήρχε. Συνεπώς, η ευθύνη σήμερα βαραίνει ακέραια τη Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτή κυβερνά, σε αυτήν ασκούμε εξουσία, γιατί αυτή είναι εξουσία, αλλά μην ξεχνιόμαστε. Γιατί ο λαός έχει μεν κοντή μνήμη, αλλά όχι τόσο κοντή. Βγαίνει, οριακά μπορεί να βγαίνει, αλλά βγαίνει στο ύψος. Που να μην θυμάται, άλλωστε δεν πέρασαν και πολλά χρόνια, 2 χρόνια πέρασαν. Αυτά, καλή σας νύχτα, ξέρω ότι ο χρόνος σήμερα πιέζει ασφιχτικά. Καλό βράδυ.